και ΑΤ και ο σύνδεσμος για θέματα υποστήριξης και διοικητικής μέρημνας της άσκησης. Κύριε Μητρούλη, η πολεμική αεροπορία σε μια δύσκολη συγκυρία μέσω COVID αναλαμβάνει να κάνει μια μεγάλη άσκηση, ίσως και τη μεγαλύτερη αεροπορική στην Ευρώπη φέτος. Πείτε μας λίγο για αυτό το στοίχημα που φαίνεται ότι κερδίζετε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, ήταν πολύ δύσκολο φέτος, λαμβάνοντας υπόψη την περσινή αναβολή της άσκησης και τους περιορισμούς που είχαμε κατά την προετοιμασία. Άρα λοιπόν, εμείς κινηθήκαμε πάρα πολύ, αρχίσαμε αρχές Δεκέμβρη να ετοιμαζόμαστε. Όλη η περισσότερη δουλειά έγινε διαδικτυακά, μέσω email, μέσω cloud όπου ανεβάσαμε τα θέματα της άσκησης. Είχαμε επισκέψεις κρατών, όχι μαζικά και την ίδια ημερομηνία όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Ήρθαν σε διαφορετικές ημερομηνίες, στηρίχθηκαν όλα τα πρωτόκολλα του COVID και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης, επίσης με γνώμονα την προστασία του προσωπικού από τον COVID, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη και το περιβάλλον όπου έξω δεν είχαν κλειστά, είχαμε κλειστά εστιατόρια, δεν υπήρχαν οι παροχές διοικητικής μέρημνας για τους ξένους συμμετέχοντες, εμείς δημιουργήσαμε περιβάλλον ασφαλής διασύνδεσης για τον κόσμο. Μεριμνήσαμε για να υπάρχουν προγράμματα καθαριότητας, τακτικές απολυμάνσεις, στηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Οπότε θεωρούμε ότι κάναμε τα πάντα στο μέγιστο του δυνατού ώστε και να γίνει άσκηση και να προστατεύσουμε τους συμμετέχοντες. Okay. My name is Miguel Jiménez Barragán. I go by Mike. I'm a captain in the Spanish Air Force. What are your impressions from your new exercise and from your collaboration with the Greek Air Force? Well, so far it's been great. Incredible training. We just had a blast last week with all the flights. We're just enjoying taking a lot of lessons learned to filter down to our squadrons in Spain. You guys have an incredible air force, great professional guys, great ships, well, great planes. We're looking forward to training again this week.